να πούμε δύο κουβέντες για την έκθεση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τον Αντιπεριφερειάρχη. Σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί τα εγγένεια αυτής της έκθεσης είναι μια γιορτή για μας, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής χρονιάς. Μιας χρονιάς αφιερωμένη στην τέχνη, στην προσπάθεια, στη συνεργασία πάνω απ' όλα, στην αγάπη για την τέχνη, την κοινή αγάπη των δασκάλων και μαθητών. Αυτός ο χώρος που βλέπετε εδώ είναι αίθουσες δασκαλίας. Εδώ και 38 χρόνια λειτουργεί το Εικαστικό Σχολείο Καλαμάτας και σε αυτές τις αίθουσες γίνονται μαθήματα τέχνης με πολύ σοβαρό επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή μεταλλάσσουν αυτές τις αίθουσες από αίθουσες δασκαλίας σε εκθεσιακούς χώρους για να παρουσιάσουμε μια μικρή επιλογή από έργα που δημιουργήθηκαν όλη αυτή τη χρονιά για μια έκθεση που θα μείνει ανοιχτή για όλο το καλοκαίρι για να την απολαύσουμε και εμείς, αλλά και οι φιλότεχνοι, οι σπουδαστές και οι γονείς. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που συνέβαλαν να πάει να κυλήσει τόσο καλά και τόσο σπουδαία αυτή η εκπαιδευτική χρονιά. Δηλαδή, κυρίως τους δασκάλους της ομάδας μας εδώ, τους οποίους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μεταφέρουν στους καλλιτέχνες, προσέξτε, όχι συνταγές. Δεν είμαστε ένα σχολείο που δίνει συνταγές ζωγραφικής. Είμαστε ένα σχολείο που δημιουργεί αναζητήσεις για την τέχνη. Γι' αυτό και ο τίτλος της σημερινής εκθέσης είναι «Δημιουργικές αναζητήσεις, εικαστικές αναζητήσεις». Και πραγματικά μέσα από αυτές τις αναζητήσεις κάνουμε ένα ταξίδι στην εικαστική τέχνη. Δεν θέλω να πω το εξής, ότι η εκπαίδευση που γίνεται εδώ πέρα, παρακαλώ, δύο λεπτά ακόμα, ησυχία. Η εκπαίδευση που γίνεται εδώ πέρα ολοκληρώνεται με τις εκθέσεις που αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης φυλακοθήκης κάνουμε στο Μέγαρο Χορού και θέλω να σας πω ότι για να κάνουμε τέχνη πρέπει και να προσπαθούμε πάνω στο καβαλέτο αλλά και να βλέπουμε τέχνη. Γι' αυτό ο τομέας ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό του έργο με τις εκθέσεις που ετοιμάζεται τώρα τον Οκτώβριο, 20 Οκτωβρίου και θα φέρουμε μια πολύ καλή επιλογή από τα σπουδαιότερα έργα που φτιάχτηκαν στην νεοελληνική τέχνη που θα μας δανείσει για ένα μήνα η Πινακοθήκη Μετσόβου, η Πινακοθήκη Αβέρο, την οποία ευχαριστούμε. Και από τώρα είστε καλεσμένοι όλοι να μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να δείτε έργα από τα σπουδαιότερα της νεοελληνικής τέχνης όπως είναι του Μόραλη, του Τσαρούχη, του Εγκονόπουλου και πολλών άλλων σπουδαίων νεοελλήνων καλλιτεχνών. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Χρυσοτάκη, για την συμπαράσταση και την επίλυση όλων των προβλημάτων, των πολλών προβλημάτων που έχει ένα σχολείο που ουσιαστικά παρέχει εκπαίδευση πάνω από 600 άτομα. Φέτο είχαμε και 35% αύξηση σε σχέση με πέρσι με τους μαθητές της περσινής χρονιάς, που σημαίνει και 100 περίπου καινούργια άτομα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας, τόσο για την εκδήλωση αυτή και την περσινή σχολείου, αλλά και για την μεγάλη έκθεση του μάθου. Έτσι, και θα σας παρακαλώ να πείτε δύο λόγια και γενιάζοντας στην έκθεση. Αγαπητέ Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχη, συνάδελφοι, καθοδιοικητικοί και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πάρης, Παναγιώτη, με τους συνεργάτες του εδώ, που κάνετε αυτή την υπέροχη δουλειά. Εξαιρετική δουλειά πραγματικά και αυτό ζούμε κάθε χρόνο που ερχόμαστε και φέτος η έκθεση είναι ακόμα πιο πλούσια. Και το 35% που έπεσε από τη συλλογή των νομίζω είναι λίγο, γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον ώρες για να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα παιδιά μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Το θέλουν, το ζητούν, το έχει ανάγκη πολύ. Κυρίες και φίλοι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είμαστε εδώ, για να γενιάσουμε μια ξεχωριστή έκθεση. Το ανέφερε ο Παναγιώτης νωρίτερα, την έκθεση των σπουδαστών του εικαστικού εργαστηρίου του Δήμου Καλαμάτας και αυτό από μόνο του είναι κάτι σημαντικό και ξεχωριστό και αντιλαμβανόμαστε όλοι. Μια έκθεση πάρα πολύ όμορφη, όπως είπα πλούσια, άλλωστε ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει τις καλλιτεχνικές σχολές και τις καλλιτεχνικές σχολές που λειτουργούν υπό τη σκέπη της Φάρης, όπως το ΔΠΘ, η Σχολή Χορού,
το 2, το εικαστικό εργαστήριο του Μαλλιών και Γραμμάτων που έχουμε δημιουργήσει τώρα, το Φεστιβάλ Χορού, όλα αυτά που ως Δήμος Καλαμάτας στηρίζουμε, γιατί βλέπουμε πόσο ψηλά διατηρεί το μουσικό επίπεδο της περιοχής μας. Κάθε σχολή, κάθε μαθητής, κάθε εκπαιδευτικός, κάθε δάσκαλος από εσάς τοποθετεί ένα κομματάκι σε αυτό το ψηφιακό παζλ που ξεχωρίζει, που κάνει την Καλαμάτα, που την Καλαμάτα μια διαφορετική εικόνα. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Και θα αναγνωρίσουμε τη σπουδαιότητα και τη σημασία όλη αυτή. Εγώ θέλω στο πρόσωπο του Παναγιώτη να σας χαρώ όλους εσάς για τη δουλειά που κάνετε εδώ. Είμαστε υπερήφανοι για το εικαστικό εργαστήριο του Δήμου Καλαμάτας και είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς. Να είστε γεροί και δυνατοί, παιδιά, συγχαρητήρια για τα έργα. Είδαμε τα έργα το μεγαλύτερο εδώ, θα ανακατεύουμε κάτω, θα δούμε τη δουλειά που κάνει τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και μην ξεχνάμε, όπως είπε ο Παναγιώτης, ότι η έκθεση θα παραμείνει εδώ όλο το καλοκαίρι, να φέρετε τους φίλους σας να δουν τη δουλειά σας. Να είστε καλά. Όπως είπα και πριν, η μεγάλη μας χαρά είναι που έρχεται ο Περιφερειάρχης, είναι εδώ μαζί μας σήμερα και στην κουβέντα μας έμαθα ότι είχε κάνει και σχέδιο. Οπότε, τον θεωρώ διασχετικό και άνθρωπο της τέχνης. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, θα μας πείτε δύο κουβέντες. Πρώτα απ' όλα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρίσκουμε εδώ σήμερα. Θα ήθελα η πρώτη κουβέντα να είναι συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τους εκθέτες. Πραγματικά καταπληκτική είναι. Όλοι σας, μπράβο σας, είναι πραγματικά εκπληκτικοί. Και επίσης, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στον Παναγιώτη, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους όσους μοιράζονται αυτή την, αυτή την έκφραση της ζωής. Η τέχνη είναι μια έκφραση για όλους μας που καθένας εκφράζει με τον δικό τρόπο. Θα δηλώσω πολύ εντυπωσιασμένος. Βρίσκομαι σε μια αίθουσα στην οποία ξεχυλίζει το πάθος, η φαντασία και η διάθεση για μάθηση. Νομίζω ότι είναι ό,τι σπουδαιότερο υπάρχει για ένα κέντρο τέχνης όπως είναι και το τέχνης Καλαμάτας. Να συγχαρώ το Δήμο που στηρίζει τέτοιες στο πρόσωπο του Δημάρχου, του Θανάση, που στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες και εμείς όπου μπορούσαμε να προσπαθήσουμε. Βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο, σε μια περιφέρεια η οποία πραγματικά ξεχυλίζει τέχνη, ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα σε όποια γωνιά και αν κοιτάξουμε, σε όποια περίοδο και αν κοιτάξουμε, από παλιά μέχρι σύγχρονη, και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το αναδείξουμε. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και εύχομαι να εγκαινιάσουμε πολλές ακόμα τέτοιες εκθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς που προσφέρουν στα παιδιά τους αυτό το πολύτιμο πράγμα που λέγεται εικαστική εκπαίδευση, που είναι η πεμπτουσία της εκπαίδευσης. Επίσης, να συγχαρώ τους δασκάλους πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, αλλά και τους ενήλικες μαθητές μας, οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν επιλέξει να κάνουν στον εαυτό τους το καλύτερο δυνατό δώρο. Για μένα, αυτό που πιστεύω είναι ότι η Καλαμάτα πολύ καλά κάνει και πρέπει να εισαγάγουμε και πολιτισμό, αλλά αυτή η έκθεση αποδεικνύει ότι η πόλη αυτή παράγει το δικό της πολιτισμό. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σας συναντήσω τον πρόεδρο, τον αγαπητό κ. Κουτσοτάκης, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Είναι η πρώτη χρονιά σαν στη φοιτεία του Σκυφάρης. Και θέλω να μας πει δύο κουβέντες. Όχι, ανήμωνα. Παρουσία του Δημάρχου, έχω ένα τίποτα πρόβλημα. Εγώ να πω ένα θερμό συγχαρητήρια για το έργο σας. Πολλά συγχαρητήρια στους δασκάλους μας, γιατί με μεράκι και αγάπη προσέχουμε και τα παιδιά μας, μόνο τα παιδιά. Και τα προστατεύουμε από αυτό που η κοινωνία μας δυστυχώς έχει αρχίσει να καταγγελάει. Είστε η ασπίδα μας, είστε η ομπρέλα μας. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Από το δυνατά.